τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που καθιστά την τρίτη ΜΑΚ Κρήτης πρωτοπόρα στον τομέα της διάσωσης σε όλη την Ελλάδα και έχει ήδη συμβάλει στη μετεξέλιξή της σε κέντρο εκπαίδευσης για το πυροσβεστικό σώμα, παρέδωσε σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά τον κύριο Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για τη συνεχή στήριξη που παρέχει στην υπηρεσία τόσα χρόνια με προσφορά υλικών και μέσων. Αναγνωρίζοντας το έργο και τις προσπάθειες του προσωπικού, το εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 500.000 ευρώ που υλοποιήθηκε μέσω ΕΣΠΑ ήρθε να πλαισιώσει την εκπαίδευση του προσωπικού που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό και πάλι με τη στήριξη της περιφέρειας. Υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευση. Όταν πρωτοήρθαν και μου ζήτησαν για να πάνε στο εξωτερικό, οπωσδήποτε δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Όμως υποστηρίξαμε και εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό εδώ οι άντρες της ΕΜΑΚ και σήμερα είναι εκπαιδευτές, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φροντίσαμε πριν καν ακόμα εξοπλιστούμε να είμαστε καλά εκπαιδευμένοι. Και αυτό πάλι με τη βοήθεια της περιφέρειας. Καταφέραμε να γίνουμε, να φτάσουμε το επίπεδο του εκπαιδευτή. Στο σύνολο 13 εκπαιδευτών σε όλη την Ελλάδα, οι 7 να είναι εδώ. Να στήσουμε ένα μηχανισμό στην περιουσία Ακαδημία με φακέλους εκπαίδευσης, μέσα από τους οποίους και μέσα από τα στάδια της εκπαίδευσης που θα λαμβάνουν οι συνάδελφοι υπάλληλοι, να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να τους πιστοποιούμε κιόλας με τα κατάλληλα εγχέδια, ώστε να μπορούν πιστοποιημένα να ανεβαίνουν στο βουνό. Σήμερα παραδόθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός για διασωστικές ενέργειες σύγχρονης τεχνολογίας και μεγάλης αποτελεσματικότητας με επίκεντρο τις ανάγκες ορεινής διάσωσης. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η υπηρεσία διάσωσης της πυροσβεστικής εξοπλίστηκε με snowmobile. Κίνηση, η οποία, όπως εξηγεί ο διοικητής της Τρίτης ΕΜΑΚ, άνοιξε το δρόμο για να παραγγελθούν και να μοιραστούν σε όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ελλάδας ακόμη 16 ανάλογα οχήματα που εξασφαλίζουν ταχεία επέμβαση σε χιονισμένες βουνοκορφές. Βλέπετε για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο snowmobile. Αυτά τα snowmobile είναι η πρώτη ΕΜΑΚ που τα αποκτάει. Όμως μόλις τα αποκτήσαμε κι εμείς, επειδή μιλάμε ακόμα και με την εταιρεία, έγιναν άλλες 8 παραγγελίες και θα πάνε στο νούμερο 16 από ό,τι μαθαίνω και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες ΕΜΑΚ. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρωτοπορούμε. Στην τελετή για την παράδοση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της ΕΜΑΚ παραβρέθηκαν εκτός από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, αλλά και οι απόστρατοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας που υπηρέτησαν στην τρίτη ΕΜΑΚ, οι οποίοι τιμήθηκαν για την προσφορά τους σε δύσκολες εποχές που η υπηρεσία επιχειρούσε χωρίς υποτυπώδη μέσα διάσωσης. Μακάρι να μην γίνει κανένα ατύχημα, μακάρι να μην έχουμε καμία φυσική καταστροφή, αλλά βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται, άρα πρέπει να προετοιμαζόμαστε.